Η Πέμπτη ήταν η 11η ημέρα απεργιών σε όλη τη Γαλλία κατά του νέου συνταξιοδοτικού συστήματος του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Οι διαδηλώσεις έρχονται εν μέσω αδιεξόδου στις συζητήσεις μεταξύ συνδικάτων και κυβέρνησης. Και οι υποστηρικτές του Μακρόν έσπευσαν να υπερασπιστούν το Γάλλο ηγέτη. Πρόσφατα, ο Στεφάν Βοζετά, βουλευτής Γάλλων Αποδήμων και στέλεχος του κόμματος του Μακρόν, δημοσιοποίησε στο Twitter αυτό το γράφημα που δημοσιεύτηκε στο γαλλικό επιχειρηματικό περιοδικό Capital. Είναι μια σύγκριση στις συντάξεις τριών Γάλλων Προέδρων, του Μακρόν, του Φρανσουά Ολάντ και του Νικολά Σαρκοζή. Εξηγεί ότι ο Σαρκοζή, ο οποίος ήταν αρχηγός κράτους μεταξύ του 2007 και του 2012, λαμβάνει 11.400 ευρώ καθαρά το μήνα. Ο Φρανσουά Ολάντ, πρόεδρος μεταξύ του 2012 και του 2017, λαμβάνει 15.000 ευρώ το μήνα μετά από φόρους. Αλλά το περιοδικό λέει ότι ο Μακρόν έχει εκ των προτέρων παραιτηθεί από την προεδρική σύνταξη και ότι δεν έχει άλλες αμοιβόμενες πολιτικές θέσεις. Είναι αλήθεια αυτό? Όχι ακριβώς. Αυτό που είναι αλήθεια είναι ότι το 2019, όταν ο Μακρόν ήθελε να μεταρρυθμίσει το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στη λογική του Point System, το περιβάλλον του είπε στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien ότι ο αρχηγός του κράτους θα παραιτηθεί από το πολύ γενναιόδωρο προεδρικό σχέδιο συνταξιοδότησης. Οι πρώην Γάλλοι πρόεδροι λαμβάνουν περίπου 5.200 ευρώ καθαρά το μήνα για τη σύνταξή τους. Επιπλέον έχουν εγγυημένη στέγαση, πληρωμένα έξοδα μετακίνησης, καθώς και στελέχη ασφαλείας και διοίκησης. Επιπλέον δεν υπάρχει προϋπόθεση ελάχιστης ηλικίας όπως συμβαίνει με άλλους Γάλλους υπαλλήλους. Υπενθυμίζουμε ότι ο Μακρόν θέλει να αυξήσει το ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64, αλλά αυτό δεν είναι το ποσοστό πλήρους σύνταξης. Οι περισσότεροι Γάλλοι λαμβάνουν την πλήρη στα 67. Επιπλέον, οι περισσότεροι πρώην πρόεδροι λαμβάνουν περισσότερα από τα 5.200 ευρώ το μήνα, επειδή επιπλέον προστίθενται όλες οι συντάξεις για τις άλλες αμοιβόμενες πολιτικές τους θέσεις. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος διατέλεσε βουλευτής ή δήμαρχος πριν γίνει αρχηγός του κράτους, προστίθενται και οι συντάξεις για αυτές τις θητείες. Γεγονός που εξηγεί γιατί οι προηγούμενοι πρόεδροι Ολάντ και Σαρκοζή έχουν υψηλότερες συντάξεις. Αλλά το θέμα είναι ότι περισσότερα από 3 χρόνια μετά την υπόσχεση του Μακρόν να παραιτηθεί από την ειδική προεδρική σύνταξη, δεν έχει γίνει τίποτα συγκεκριμένο. Η γαλλική επιχειρηματική εφημερίδα L'Opinion μας υπενθυμίζει ότι στο νέο σχέδιο μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος δεν αναφέρεται το συνταξιοδοτικό σύστημα του αρχηγού του κράτους. Έτσι, η υπόσχεση του Μακρόν να μην επωφεληθεί από την προεδρική του σύνταξη προς το παρόν παραμένει υπόσχεση.